Αυτό που είναι πιο πολύ από όλα ανησυχητικό είναι πως βγαίνουν διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, υπεύθυνοι θεσμικά, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν έχουν καμία γνώση για τους χρόνους που απαιτεί μία δημοκράτηση, μία αλλαγή τεχνικών δελτίων, μία επίσημη πλέον θέση η οποία δεν στηρίζεται καθόλου στην πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ομόφωνα, με βροντερή φωνή και ξεκάθαρη πολιτική αντίληψη, πρέπει να στείλει σήμερα ένα μήνυμα προς όλους όσους φαντάζονται ή πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσα με μία και μόνο δική τους απόφαση. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των παρατάξεων, να συνδιαμορφώσουμε την απόφασή μας, η οποία θα σταλεί σε όλους εκείνους τους φορείς, στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση, σε όλους όσους θεωρούμε ότι πρέπει να σταλεί, έτσι ώστε να έχουν αυτό το μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για την Πελοπόννησο χωρίς την Πελοπόννησο. Πόσο μάλλον όταν ένα τόσο σημαντικό έργο με τόσο μεγάλες καθυστερήσεις αποφασίζουν ξαφνικά να το ακυρώσουν για λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν και που πουθενά δεν τεκμηριώνονται. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για τη σύμβαση παραχώρησης, μιλάμε για ένα ξεχωριστό έργο δημόσιο, το οποίο σε ένα βράδυ, από μία πρόταση που έγινε από τον κύριο Σπρίτζη, ακυρώθηκε η δημοπράτησή του. Χωρίς να δίνεται καμία απολύτως, υπάρχει απόφαση, μπορείτε να τη δείτε αναθυμένη, καμία απολύτως πιθανή εξέλιξη του έργου, παρά μόνο επανεξετάζεται η πιθανή δημοπράτησή του. Είναι καλό που η περιφέρεια του Πελοποννήσου, η διοίκηση της περιφέρειας του Πελοποννήσου, αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο σοβαρά με αυτό το έργο. Και το λέω αυτό διότι κατά το παρελθόν είχαμε βάλει πάρα πολλές φορές θέματα και ψηφίσματα πίεσης στην προκλητική καθυστέρηση της Ολυμπίας Οδού και δεν υπήρχε απάντηση. Ή προσπαθούσατε να δώσετε απαντήσεις μέσα από τον Υπουργείο. Λοιπόν, το γεγονός ότι ανέλαβε μια νέα κυβέρνηση το Γενάρη σας κάνει να τρέχετε. Το θέμα είναι όμως ότι με την τοποθέτηση, και αυτό είναι καλό, είναι καλό γιατί αρχίζει να παίζει τον ρόλο σας. Το θέμα είναι όμως έτσι όπως κατατέθηκε σήμερα από την κυρία Νικολάκου, δεν το βάζει στη διάσταση ότι η περιφέρεια πρέπει να διεκδικεί να γίνονται έργα, το βάζει στη διάσταση ότι εδώ πρέπει να σηκώσουμε έναν αγώνα κατά αυτής της κυβέρνησης έτσι όπως χειρίζεται το συγκεκριμένο και όχι το πώς θα γίνει το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί άκουσα τις διαπιστώσεις της κυρίας Νικολάκου ότι είναι αδιανόητο αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση, ότι θα σταματήσει η ανάπτυξη Πελοποννήσου από την απόφαση της κυβέρνησης, ότι το έργο πάει στις καλένδες. Τώρα από όλες αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού, του Υπουργείου και της κυβέρνησης και τουλάχιστον αυτά που έχουν ανακοινωθεί, από τους βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, το έργο πάει στις καλένδες, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί και πολύ πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε απέναντι. Οι ενστάσεις που υπάρχουν από την ΜΕΤΚΑ δεν είναι τυχαία. Τη μελέτη την έκανε κυροπραξία που θέλει να το έχει να λάβει έργο. Και αυτή η ένσταση έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Ο Μωρέας που έχει το Ολυμπία εδώ έχει κάνει και τη μελέτη. Αν το ξέρετε. Να το μάθετε. Και ένας λόγος που έγινε η ένσταση. Το δεύτερο, ο αρχικός προηγουμός του έργου ήταν 340 εκατομμύρια, εκ των οποίων 30 εκατομμύρια ήταν σκευασμένα. Τελικά, ο τελικός προπολογισμός του έργου ήταν 413 εκατομμύρια. Με αποτέλεσμα να έχει κόστος κατασκευής 7,2 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Κάτι ένα θέμα πρωτόγνωρο σε μια περιοχή που είναι παιδιάδα. Όλα αυτά είναι επιβαρυμένα και χρειάζεται από την καινούργια κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευτεί τον προπολογισμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα καθυστερήσει και να γίνει άμεσα. Το έργο αυτό είναι υψίσης στρατηγικής σημασίας. Δεδομένου ότι ένα σκότωμα που ενώνει την Καλαμάτα με την Πάτρα στη Ρωσία είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Το στρατηγικό λιμάνι της Πάτρας είναι αυτό που θα μεταφέρει τα προϊόντα της Νοτίου Πελοποννήσου στις αγορές της Δύσης. Επομένως, ο δρόμος αυτός πρέπει να οπωσδήποτε να γίνει,
όλα αυτά τα τμήματά του, ανεξάρτητα το ποιος θα τα πάρει ή πώς θα τα πάρουν, πρέπει να τα παραδώσουν ακριβώς την ώρα τους, ανάλογα με, με την σύμβαση που θα υπογράψουν. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που θέλουμε να προσθέσουμε είναι ότι, παραλλήλως βέβαια με το άμεσο αυτό έργο που πρέπει να τελειώσει, είναι να μην αγνοούν και τον παράγοντα σιδηρόδρομο. Δηλαδή, ο σιδηρόδρομος Καλαμάτσας-Πάτρας πρέπει να συντηρηθεί και πρέπει να λειτουργεί ως εμπορικός σιδηρόδρομος, ώστε τα προϊόντα, τα αγροτικά, να μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες και γρήγορα εις το λιμένα της Πάτρας. Την ίδια στιγμή, το περιφερειακό οδικό δίκτυο και το μεταφορικό δίκτυο, αυτά που είναι περισσότερο άμεσα συνδεδεμένα με τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών αναγκών, καταραίει. Παράδειγμα, Τρίπολη, Τρόκα, Πύργος. Για να μην πω περισσότερα. Γιατί αυτό δεν αφορά τους μεταφορικούς επιχειρηματικούς ομίλους και δεν έχει τα προσδοκόμενα κέρδη για το κεφάλαιο. Από αυτή τη σκοπιά τουλάχιστον ερωτηματικά μας προκαλεί η πρεμούρα του κυρίου Ταντούλη και της κυρίας Νικολάκου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ για την εξελίξη στον δρόμο Πάτρα Πύργος. Ενός έργου που δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αφού δεν είναι ταγμένο στη νέα προγραμματική περίοδο και δεν είναι δυνατόν σε περίοδο εσωτερικού διαχειρισμού να διαθεθούν από το συνολικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας, που ανέρχεται συνολικά στα 700 εκατομμύρια, να διαθεθούν δηλαδή τα 400 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο στο Πελοπόννησο, που στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει ένα μεγάλο μηδενικό. Σε μένα μου προκαλεί εντύπωση η πρεμούρα της πλειοψηφίας του Περιφερειακού κύριου Τατούλη και της κυρίας Νικολάκου για ποιο λόγο δεν προχωρεί και με τον τρόπο μάλιστα της παραχώρησης σε μια εταιρεία μεγάλη ο θετικός άξονας. Να θυμίσω εδώ ότι όταν κάποιοι, εμείς το θυμίζω και στην κυβέρνηση, την κυβερνητική παράταξη που τότε ήταν αντιπολίτευση, όταν κάποιοι ερχόντουσαν και μαζί μας μάλιστα και ανοίγαμε τα διόδια στους δρόμους και λέγαμε ελεύθερη πρόσβαση και κατάργηση όλων των διοδίων, ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στους μεγάλους οδικούς άξονες, θα πω ότι το κίνημα «Δεν πληρώνω» που έλεγε και χλέβαζε πιο πριν κάποιος συνάδελφος από την πλειοψηφία, είχε συγκεκριμένη πρόταση και ολοκληρωμένη πρόταση και έλεγε ότι τα τέλη κυκλοφορίας που αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στη μαύρη τρύπα του χρέους, στους τοκογλύφους δανειστές που έχουν πάρει το χρέος 2 και 3 φορές την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, φτάνουν και περισσεύουν για να φτιάχνονται όλοι οι οδικοί άξονες της Πελοποννήσου κάθε χρόνο. Και για όλη τη χώρα μέσα σε μια πενταετία όλοι οι μεγάλοι οδικοί άξονες θα είχαν τελειώσει με τα λεφτά μόνο από τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουμε, γι' αυτό υποτίθεται το λόγο. Να σας θυμίσω τις ευθύνες που φέρει η Ολυμπία Οδός για το ναυάγιο των έργων του συνδεδοδρόμου. Το 2007, με σκανδαλώδη και προνομιακή πολιτική παρέμβαση, η Ολυμπία Οδός πήρε προτεραιότητα έναντι των έργων του τρένου. Δέσμευσε τα εργοτάξια του τρένου και επιβάρυνε το δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος. Παρότι ο σιδηρόδρομος είχε χρονική προτεραιότητα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γνωρίζετε ότι ο αυτοκινητόδρομος είχε επισφαλή χρηματοδότηση από τραπεζικό δανεισμό, τελικά επιβλήθηκε ο αυτοκινητόδρομος. Με αποτέλεσμα εκείνης της ανεύθυνης πολιτικής, σήμερα να μην έχουμε ούτε σιδηρόδρομο, ούτε αυτοκινητόδρομο. Εκείνη την εποχή, μόνο οι οικολόγοι διαμαρτυρήθηκαν και τώρα καλούμαστε και εμείς να στηρίξουμε έναν ανένδοτο εντός εισαγωγικών αγώνα υπέρ του δρόμου, του αυτοκινητόδρομου, τη στιγμή που κανένας δεν το έκανε για το τρένο. Είπαμε ότι για εμάς η μη εκτέλεση του ολοκληρωμένου δρόμου και σχεδίου της παραχώρησης είναι αιτία πολέμου, είναι κάζος μπέλιο. Και το δεύτερο, το θύμισε κάποιος. Το θύμισε κάποιος με κοντή μνήμη ότι θα προσέβγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι το κάναμε, δεν προχώρησε η διαδικασία,
γιατί ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και έκανε πλέον αδύναμη τη διεκδίκηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συνέπεια λοιπόν, σοβαρότητα και πείσμα, ανεξάρτητα με ποια κυβέρνηση συμφωνούμε ή με ποια κυβέρνηση διαφωνούμε. Το ίδιο εγώ. Θέλω να κάνετε κι εσείς. Θέλω να κάνετε κι εσείς, αν πιστεύετε πράγματι ότι η ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και της οικονομίας της Πελοποννήσου. Εάν δεν το κάνετε, είστε δίθεν αναρκετικοί με όρια, με εισαγωγικά, μόνο και μόνο για να εξυπηρετείτε ιδιωτελώς τις κομματικές σας απόψεις.